Το ανάμεσα στο τικ και το τακ είναι ένα βιβλίο με παραμύθια για κακά παιδιά. Και ποια είναι τα κακά παιδιά? Κακά παιδιά είναι όσες και όσοι από εμάς δεν καθόμαστε ήσυχα και ωραία στα κουτάκια που μας βάζουν. Ψάχνουμε, ψαχνόμαστε και αναποδογυρίζουμε τη ζωή για να δούμε τι γράφει στην ανάποδη πλευρά. Συνήθως γράφει Made in China. Αλλά ακόμα και τότε δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τις οδηγίες χρήσης που μας έχουν επιβάλει οι άλλοι και θέλουμε να ζήσουμε το δικό μας τρόπο. Έγραψα αυτά τα παραμύθια για μεγάλους, επειδή πιστεύω ότι τα παραμύθια μας μιλάνε μια άλλη γλώσσα, πιο συμβολική. Όλοι οι λαοί έχουν παραμύθια. Μήπως όμως αυτά τα παραμύθια έχουν παλιώσει, μήπως θέλουμε κάτι πιο σύγχρονο που ήταν πιο κοντά στη ζωή μας όπως τη ζούμε σήμερα. Ας πούμε, λόγου χάρη, τώρα μπαίνουμε στο δάσος και δεν κινδυνεύουμε πια από τον κακό το λύκο. Ο λύκος κινδυνεύει από εμάς. Οι πριγκίπισσες δεν κοιμούνται πάνω σε μπιζέλια γιατί έχουν δισκοκύλες από την καθιστική ζωή που κάνουν όταν είναι στο υπολογιστή και κοιτάνε το Facebook. Γράφουμε λέξεις, αλλά οι λέξεις μερικές φορές ξεσηκώνονται και ζητούν δικαιώματα. Το Ανάμεσα στο τικ και το τακ είναι ένα βιβλίο με παραμύθια για τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν λίγο διαφορετικά, που δεν βολεύονται στα κουτάκια που τους έχουν βάλει. Το Ανάμεσα στο τικ και το τακ είναι ένα βιβλίο που δεν χωράει εύκολα στις συνηθισμένες κατηγορίες, νουβέλα, παραμύθι, διήγημα, μυθιστόρημα. Είναι λίγο απ' όλα, όπως εμείς.